ήταν μια νεοκόρα στον Άγιο Δημήτριο και το κράτος ήθελε να πάρει τον Άγιο Γιώργιο Ρωτώντας, τον ναό, να τον κάνει μουσείο. Ναι. Και μαζεύτηκαν οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν. Αφού συζητούσαν εκεί, λέει ένας δημοσιογράφος, λέει θα σας δώσουμε τον Άγιο Γεώργιο, αλλά θα μας δώσετε όμως τον Άγιο Δημήτριο να τον κάνουμε μουσείο. Αυτή μόλις άκουσε έτσι, πλησιάζει, τον δίνει μια γροθιά και τον ξαπλώνει κάτω. Είχε και ένα ριζοσπάστη. Μετά φοβήθηκε, σου λέει ο δεσπότης ο Παντελήμων ο Θεσσαλονίκης θα με τιμωρήσει για αυτό που έκανα. Όταν το όμορφο δεσπότης την πήρε τηλέφωνο και τη λέει «Δέσποινα να γιάσει δεξιά σου, ένα εισιτήριο για τα Ιεροσόλυμα δωρεάν σου δίνω». Αυτό που λένε για την κάρτα του πολίτη, ότι μέχρι τον Ιούνιο πρέπει να την πάρουν όλοι. Εσείς γέροντα είπατε ότι δεν θα προλάβουν. Δηλαδή τι σημαίνει ξέρω, αυτό, τι θα γίνει. Ξέρω, είπε ο Άγιος Παΐσιος ότι δεν θα προφτάσουν. Κάντε προσευχή να μην παραχωρούν, γιατί μα πάρουμε τέτοιες κάρτες και σφραγιστούμε δεν θα σωθούμε. Είναι θέμα σωτηρίας. Αυτό το έντυπο το πήρατε. Ναι, πήραμε γέροντα. Και ένα άλλο, φέρτε το. Έχω εδώ αυτό. Δύο, ναι, πήραμε και θα βγάλετε χιλιάδες. Όχι αυτά, φέρετε ένα άλλο έντυπο. Θα βγάλετε χιλιάδες, να δώσετε εσύ πάρα πολλούς. Να, αυτό εδώ. Σε πάρα πολλούς, βάλτε τα άλλα και σε χιλιάδες. Να δώσετε. Θα τα μοιράσουμε, γερόντα, ναι. Βγάλετε σε χιλιάδες, να δώσετε. Και στη Ρουσία να τα μεταφράσουν εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, γέροντα, θα τα διαβάσουμε. Θα τα δώσουμε και για μετάφραση. Εσείς τι κάνατε, γέροντα, καλά είστε. Δεν πονάνε τα πόδια, τι να κάνω. Θεός να σας ευλογεί, παιδιά. Να είστε καλά, γέροντα. Σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν έθνος, σαν ανθρωπότητα πρέπει να χρησιμολογούμαστε τακτικά, να εκκλησιαζόμαστε τακτικά, να νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή από λάδι, να λέμε την ευκούλα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, περαγιέ Θεοτό και σώσον εμάς». Να κάνουμε κανένα καλό έργο, στον τάφο δεν θα μπορούμε ούτε «Κύριε ελέησέ» να πούμε ούτε κανένα καλό έργο να κάνουμε. Τα σάβανα, τα νεκρικά κουστούμια δεν έχουν τσέπες, είναι άτυπα. Ό,τι δώσαμε τα χεράκια μας, αυτά είναι δικά μας, τα άλλα θα τα πάρουν όλοι, δεν μας ανήκουν. Τίποτε δεν είναι δικό μου όταν είναι μόνο για τον εαυτό μου. Η φτώχεια και ο πλούτος δεν βρίσκονται στα σπίτια μας, αλλά στις καρδιές μας. Κολός είναι αυτός που δεν έχει χέρια. Τα χέρια του κολού είναι πολύ πολύ καλύτερα από τα χέρια του τσιγκούνι. Θέλει να γίνεις φτωχός και εσύ και εγώ, θησάβριζε. Θέλει να έχεις αυθονία, σκόρπιζε. Θέλει να γίνεις ζητιάνος, αποθήκευε. Θέλει να πεθάνεις από την πείνα, κλείσε τα μάτια σου και τα αυτιά σου στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη δυστυχία. Γιατί γεννηθήκαμε και υπάρχουμε στον πλανήτη αυτό της γης? Για να δοξάζουμε το Θεό και να προσφέρουμε αγάπη και χαρά στους άλλους. Η μεγαλύτερη χαρά που στη ζωή γνωρίζουμε είναι η χαρά που νιώθουμε όταν χαρά χαρίζουμε. Ο Θεός να ευλογεί εσάς, την Ελλαδίτσα μας, όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε, γέροντα. Εν τον είναι όνει και εν τον μέλλοντε. Ευχαριστούμε, γέροντα. Κάτι για τα γεγονότα που ήδη φαίνονται, τι πρέπει να κάνουμε εκτός από τότε. Εμείς για να βοηθήσουμε πρέπει να χρησιμολογείται ο καθένας μας τακτικά, να εκκλησιάζεται, να προσεύχεται, να μελετάει την Αγία Γραφή, να νηστεύει, κάνει καμιά ελεημοσύνη. Με αυτό το όπλο έχουμε για να ελκύσουμε το έλεος στο Θεό. Ο μαγνήτης ελκύει τα σίδερα.
και εξομολόγηση, ο πλησιασμός, συνιστία, η προσευχή, η ελεημοσύνη ελκύουν το έλεος του Θεού για εμάς και για όλους τους άλλους. Για τη Ρωσία, Γέροντα, κάτι έχετε να πείτε? Όταν ένα έθνος πιστεύει στο Θεό και αγωνίζεται, ο Θεός θα το ευλογήσει, δεν το αφήσει να πάει στην καταστροφή. Άμα όμως η Ρωσία ψηφίσουν νόμους εναντίον του νόμου του Θεού, νομοποιήσουν τις πουρνίες, τις μοιχείες, τις εκτρώσεις, την ελεύθερη συμβίωση, τον πολιτικό γάμο, την καύση των νεκρών, θα πάει για καταστροφή. Όπως πάνε και εμάς. Όπως πάθανε επί κομμουνισμού τόσα χρόνια, 70 χρόνια. Πόσες Ρώσες σκοτώθηκαν και αγίασαν. Αλλά ευτυχώς, Γέροντα, υπάρχει ένας πολύ καλός ηγέτης. Μπράβο. Εκεί. Προσευχόμαστε και για το ρωσικό λαό και για όλο τον κόσμο.